Άλλη μία απόλυση σημειώθηκε στο εργοστάσιο της Κομοτέξ, επιδίνοντας ακόμη περισσότερο την αβεβαιότητα στους εργαζόμενους. Όπως είναι γνωστό, το τελευταίο διάστημα το Σωματείο Εργατών και Υπαλλήλων της εταιρείας κατηγόρησε την εργοδοσία ότι προέβη σε απόλυση, ασκώντας πίεση για υπογραφή νέων συμβάσεων με μειώσεις επιπλέον 12% στις ήδη μειωμένες δύο φορές αποδοχές. Τη Δευτέρα σημειώθηκε άλλη μία απόλυση, αυτήν την φορά για μία 57χρονη εργαζόμενη, 4 χρόνια πριν τη συνταξιοδότησή της και μετά από 31 χρόνια εργασίας στην Κομοτέξ. Η απόλυσή της ανακοινώθηκε ξαφνικά, ενώ τα σχετικά έγγραφα θυροκολλήθηκαν στην κατοικία της. Είναι δυσάρεστο σήμερα και ειδικά στο νομό μας που η ανεργία ξεπερνάει το 40% να γίνονται απολύσεις από οπουδήποτε και να προέρχονται. Δυστυχώς στην Κομοτέξ είχαμε μία πώληση και από την ανακοίνωση που έβγαλε και το Σωματείο αλλά και από τις συζητήσεις που κάνουμε εμείς σαν εργατικό κέντρο. Έχουμε εδώ και αρκετό διάστημα και καιρό. Έχουμε έρθει σε συζητήσεις με την εταιρεία. Έχουμε κάνει και τριμερείς την επιθεώρηση εργασίας να κοιτάξουμε να αποφύγουμε απολύσεις, να αποφύγουμε δυσάρεστες καταστάσεις, ούτως ώστε να ομαλοποιηθεί η κατάσταση στην Κομοτέξ και να μπορέσουν οι συνάδελφοι να εργάζονται χωρίς στεναχώριες, χωρίς να έχουν το μυαλό τους ότι σήμερα ή αύριο θα απολυθούν. Εμείς θα είμαστε σε επαφή με τους εργαζόμενους στο εργοστάσιο και με την νομική υπηρεσία του εργατικού κέντρου. Θα δούμε από εδώ και πέρα τις επόμενες ενέργειες που θα κάνουμε και θα προσπαθήσουμε τουλάχιστον εμείς σε ό,τι μας αφορά να μπορέσουμε να αναστείλουμε και τυχόν κάποια άλλη απόλυση ή να καθίσουμε όλοι μαζί σε ένα τραπέζι για να βρούμε τη χρυσή λύση, τη χρυσή τομή για να μην έχουμε τέτοια δυσάρεστα φαινόμενα και γεγονότα. Μάλιστα, ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Ξάνθης δεν παραλείπει να επισημάνει ότι δεν είναι το μόνο εργοστάσιο που απασχολεί με απολύσεις εργαζομένων το τελευταίο διάστημα. Δυστυχώς, το τελευταίο διάστημα, γι' αυτό είπα και πιο μπροστά, ότι είναι πολύ κακό και δυσάρεστο να γίνονται απολύσεις έστω και μία, γιατί αντίστοιχα δεν γίνονται προσλήψεις. Έχουμε το φαινόμενο άμεσα τώρα με τη Ροδόπη. Ήδη συνάδελφοι έχουν κάνει και τριμερείς στην επιθεώρηση εργασίας. Εγώ που ήμουνα την προηγούμενη εβδομάδα στην Αθήνα, ζήτησαμε από το Υπουργείο Εργασίας να κάνουμε τριμερή και στο Υπουργείο Εργασίας. Είμαστε σε συνεννόηση και με τους συναδέλφους και με τους δικηγόρους μας για να μπορέσουμε και εκεί που και εκεί ξεκίνησαν απολύσεις, πρόβλημα με την εργοδοσία, οι συνάδελφοι, να προσπαθήσουμε και εκεί να βρούμε κάποια λύση. Δυστυχώς το τελευταίο διάστημα μας έχουν πάρει από κάτω και οι απολύσεις διαδέχονται μία την άλλη. Και βέβαια βλέπουμε ότι τα άτομα που απολύονται είναι άτομα με πολλά χρόνια εργασίας. Βέβαια, η προϋπηρεσία ενέργεται και σε περισσότερα από 30 χρόνια άνθρωποι οι οποίοι μεγαλώσανε στις επιχειρήσεις αυτές, βάζανε μια ζωή πλάτη στις επιχειρήσεις αυτές για να λειτουργούν και δυστυχώς καλούνται αυτοί οι άνθρωποι για ακόμα μια φορά να βάλουν πλάτη, αλλά αυτή η πλάτη θα είναι οριστική. Εμείς θα προσπαθήσουμε αυτά τα πράγματα να ανατρέψουμε και να κοιτάξουμε να επανέλθουν συνάδελφοι με τον ένα με τον άλλο τρόπο πίσω στη δουλειά τους. Γιατί, όπως σας είπα, έχουμε μόνο απολύσεις, μόνο προβλήματα στο νομό μας, σχεδόν καθόλου προσλήψεις, και γι' αυτό το λόγο εμείς είμαστε σε επικοινωνία με όλους τους συναδέλφους και με όλα τα σωματεία και με άλλα σωματεία τα οποία έχουν προβλήματα, να προσπαθούμε να εάν μπορούμε να βρούμε κάποιες λύσεις, να τις βρούμε και τουλάχιστον εμείς θα παλεύουμε. Το κλίμα δεν είναι ιδιαίτερα θετικό στην εταιρεία, η οποία έχει παρουσία στην περιοχή για αρκετές δεκαετίες, αλλά ποτέ δεν απασχόλησε τη δημοσιότητα με αρνητικό τρόπο, όπως τώρα.